δράση σε επαφή είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε δράσεις που να είναι συμπεριληπτικές. Και όπως ακούστηκε και νωρίτερα, δεν είναι σωστό να σχεδιάζει κανείς για άτομα με οπτικές ή γενικά αισθητηριακές αναπηρίες, χωρίς και τη γνώμη των ειδικών. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς την υποστήριξη της EuroLife που μας στηρίζει από την πρώτη στιγμή. Από την άλλη, ήταν και πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή μας στα προγράμματα Erasmus, τα οποία μας δώσανε την ευκαιρία να μάθουμε πράγματα, να παρακολουθήσουμε την τελευταία έρευνα και τις δημοσιεύσεις, να γνωρίσουμε άξιους συνεργάτες όπως ο κύριος Αυγουλάς και ο κύριος Στάθης από την Hands Up, οι οποίοι μας βοήθησαν και ήταν δίπλα μας κάθε στιγμή ώστε να σχεδιάσουμε για εκείνους με εκείνους. Αυτό θέλω να μείνει. Σήμερα, σε συνεργασία προφανώς με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, η EuroLife παρουσίασε το πρόγραμμα «Σε επαφή», ένα πρόγραμμα που δίνει πρόσβαση σε ανθρώπους με οπτικές και ακουστικές αναπηρίες στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Όπως γνωρίζετε, η EuroLife έχει ένα σημαντικό πρόγραμμα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, του οποίου η φιλοσοφία είτε είναι στην υπογεννητικότητα, είτε είναι, όπως σήμερα μιλάμε, στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Είναι το inclusivity, να το πω αγγλικά, είναι να δώσει πρόσβαση σε όλους, με ίσους όρους, όχι μόνο εμπροκειμένως αυτούς που είναι στην Αθήνα, όχι μόνο σε αυτούς που είναι υγιείς, αλλά και αυτούς που δεν είναι κοντά μας, που είναι στην περιφέρεια ή που έχουν σημαντικά προβλήματα στο να δουν και να ακούσουν, στον πολιτισμό, γιατί από τον πολιτισμό ξεκινάνε όλα. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι αυτό που κάνει η EuroLife και το κάνουμε βέβαια με την καθοδήγηση και με τη βούληση του μετόχου μας της Fairfax, είναι ό,τι κάνουμε να έχει λογική και να έχει συνέχεια και συνέπεια. Δεν κάνουμε πυροτεχνήματα. Στεκόμαστε δίπλα στους στόχους που υπηρετούμε, γιατί έτσι νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τελικά τη διαφορά. Μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι και αυτό που κάνουμε ρισκάροντας, αν θέλετε, τα κεφάλαιά μας, που λέγεται ασφάλιση και που τόσο ανάγκη έχουμε στην Ελλάδα, έχει και αυτό μεγάλη κοινωνική σημασία, αλλά έχει μεγάλη σημασία και από αυτά που κερδίζουμε από τις ασφαλίσεις να επιστρέφουμε στην τοπική κοινωνία και μάλιστα στην περιφέρεια ή σε αυτούς που δεν είναι τόσο τυχεροί όσο εμείς, να επιστρέφουμε αξία.